Κυρία Διντή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχθήκατε να βρεθούμε εδώ στο γραφείο σας και να μας πείτε δύο λόγια για μια 47χρονη γυναίκα, τη Βαΐα Οικονόμου. Γνωρίζουμε ότι είναι αντίδικος με έναν από τους εντολείς σας. Θα ήθελα αρχικά ένα σχόλιο από εσάς. Πράγματι όλοι ανησυχούμε και ειδικά ο εντολέας μου. Ανησυχεί πάρα πολύ για την υγεία της κυρίας Οικονόμου. Και μην ξεχνάμε ότι είναι ένα ανήλικο παιδί στη μέση, το οποίο η κυρία Οικονόμου είναι η μητέρα της. Και θα κάνω και μια έκκληση, εκ μέρους δηλαδή του εντολέα μου, ότι πράγματι αν είναι, θέλουμε να είναι ζωντανή, θέλουμε να είναι καλά στην υγεία της, να δώσει σημεία ζωής για να η αγωνία αυτή τουλάχιστον που περνάνε αυτοί οι άνθρωποι. Εκκρεμούσε κάποιο δικαστήριο κάτι τώρα που θα μπορούσε να την έχει αναγκάσει να φύγει, να μην δώσει σημεία? Έμεσα εξάρτηση πιθανόν έχει. Αυτό όμως που μπορώ να πω είναι ότι το γονεϊκό καθήκον στην παρούσα κοινωνία και σήμερα δεν το ασκεί μόνο η μητέρα, το ασκεί και ο πατέρας. Από την τελευταία απόφαση δεν μεταβλήθηκαν κάποια στοιχεία προς το καλύτερο ώστε να αλλάξει η δεδομένη κατάσταση, δηλαδή η επιμέλεια που έχει προς το καλύτερο για την ίδια, έτσι. Στην παρούσα φάση μπορεί να το ασκήσει ο πατέρας καλύτερα από τη μητέρα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η μητέρα δεν μπορεί να επικοινωνεί με το παιδί της, δεν τη χρειάζεται το παιδί της. Υπήρχαν κάποιοι ιδιαίτεροι λόγοι που συνέβη αυτό? Ναι, υπήρχαν ιδιαίτεροι λόγοι και σοβαροί λόγοι που δόθηκε η επιμέλεια στον πατέρα. Η τελευταία επικοινωνία που υπήρξε με τον εντολέα σας με τη γυναίκα αυτή πότε ήταν? Η επικοινωνία τελευταία τους ήταν την προηγούμενη Κυριακή πριν εξαφανιστεί, που είχε την επικοινωνία που είδε δηλαδή το παιδί, το ανήλικο. Και ήταν να το δει το Σάββατο πάλι που εξαφανίστηκε και δεν εμφανίστηκε. Ενώ την περίμενε δηλαδή στο ραντεβού που είχαν, δεν εμφανίστηκε. Προσπάθησε ο εντολέας σας να επικοινωνήσει μαζί της? Ναι, βέβαια προσπάθησε. Προσπάθησε. Έχει καταθέσει, έχει δώσει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται και που ήθελαν οι αρχές. Πάει το μυαλό σας τι μπορεί να έχει συμβεί? Ενδεχομένως, κάτω από την πίεση, την αφόρητη όλων των πραγμάτων που είχε να διαχειριστεί, ίσως δεν μπορούσε να τα διαχειριστεί όπως ήθελε, γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε τις ίδιες αντοχές. Πιθανόν δεν μπόρεσε να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις και γι' αυτό το λόγο έγινε αυτό που έγινε. Θεωρώ και πιστεύω ότι οι λάθος χειρισμοί κάποιων πραγμάτων, αυτό μπορώ μόνο να πω αυτή τη στιγμή, οδηγήθηκε η κατάσταση εδώ. Θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα, ας είχε και την επιμέλεια ο ενδιαστάσεις σύζυγός της, θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Της δόθηκε ευκαιρία, δεν την βοήθησε και το συγγενικό της περιβάλλον και αυτό λυπάμαι που το λέω, θα το πω. Δεν τη βοήθησαν. Με το να αρνούνται κάποια πράγματα, με την συνεχή άρνηση κάποιων πραγμάτων, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Τι σας είπε, όταν το πληροφορήθηκε ότι εξαφανίστηκε η ενδιαστάσεις σύζυγός του, ποια ήταν τα πρώτα λόγια που σας είπε? Μου τηλεφώνησε και με αγωνία μου είπε ότι Χρύσα, εξαφανίστηκε η Βαΐτσα, γιατί Βαΐτσα τη λένε. Σε κατάσταση σοκ. Και δεν το κρύβω ότι και εγώ σοκαρίστηκα. Δεν το περίμενα. Αν και υπήρχαν ενδείξεις για πολλά πράγματα. Μάλιστα. Πριν δώσω το λόγο στη Ρούλα την Κουσκουρή, να